Από την Κρήτη ξεκινά την περιοδία του σε όλη την Ελλάδα ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρούπλης, ο οποίος χθες βρέθηκε σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ σήμερα στο Ηράκλειο, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Δήμαρχο και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Ξεκινάω λοιπόν από εδώ, με στόχο, αφού γυρίσω όλη την Ελλάδα και εκτιμήσει ο ελληνικός λαός ότι μπορώ να τον εκπροσωπήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συγκεκριμένους στόχους, γιατί πιστεύω ότι με τα βιώματα και το λικέρ των εμπειριών που έχω συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια θα μπορέσω να φανώ χρήσιμος για την πατρίδα. Ο Παναγιώτης Κουρούπλης αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που τον συνδέουν με το νησί μας, αλλά και στα ζητήματα που στοχεύει να προωθήσει ο πρώην Υπουργός, ο οποίος αποδέχτηκε να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρωβουλή στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση προϊόντων ποιότητας και ονομοσίας προέλευσης, που είναι τα κριτικά προϊόντα που παράγουν οι Κρήτες Γεωργοί. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα οποία θα υπάρχει συνεργασία για να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους τα λόγια και οι διακηρύξεις περί νησιωτικότητας να αποκτήσουν περιεχόμενο. Αναφορικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία θα έρθει προς ψήφιση και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Παναγιώτης Κουρούπλης δήλωσε ότι δεν χρειάζονται ακρότητες και ότι θα πρέπει να πριτανεύσει λογική. Αυτός ο πατριωτισμός χωρίς λογική οδηγεί πολλές φορές στην καταστροφή. Αναγνωρίζω, αλλά δεν παρέχω και σε κανέναν το δικαίωμα να θεωρεί ότι οι άλλοι που διαφωνούν μαζί τους δεν είναι πατριώτες. Άκουσα κραυγές στη Βουλή περί εθνομηδενισμού. Εγώ πιστεύω ότι η λογική θα πριτανεύσει και η συμφωνία θα περάσει. Τα σύνορα πλέον στο σημείο αυτό θα αναγνωριστούν ως διεθνή. Σε ό,τι αφορά την άδικη εξαίρεση της Κρήτης από το μεταφορικό ισοδύναμο, ο πρώην Υπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες είναι συμφασμένες με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Πράγματι η Κρήτη έμεινε έξω, αλλά νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που νομίζω θα έχει συνέχεια. Δηλαδή, είναι άδικο, κύριε Κουρούπλη. Κοιτάξτε, πολλές φορές πολλά πράγματα ειλικρινά είναι άδικα, αλλά κάποτε πρέπει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Ξεκινήσαμε γιατί οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες. Τώρα λοιπόν που σιγά σιγά η οικονομία θα παίρνει τα πάνω της, νομίζω ότι εδώ είμαστε.